Τραγωδία στην άσφαλτο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, στο ύψος Νέας Γέφυρας στο Ποσελέμι. Εγώ πρώτη πήγα να δω τι συμβαίνει. Ο ένας είχε αισθήσεις, δεν είδα ακριβώς πόσο έχει γίνει. Ήδη έχει γίνει όταν εγώ σταμάτησα. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο, με συνέπεια οι δύο άντρες που επέβαιναν στη μηχανή να πέσουν στο οδόστρωμα. Ο ένας άφησε την τελευταία του πνοή και ο δεύτερος μεταφέρθηκε με ελαφριά τραύματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένας άντρας έχασε ζωή του σε θανατηφό τροχαίο εδώ στο ύψος της γέφυρας στο Ποσολέμι, στον ΒΟΑΚ, με τις συνθήκες να διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Σε αυτό το σημείο, στα κυκλειδώματα, έπεσε ο ένας από τους δύο μοτοσυκλετιστές με άνδρες της αστυνομίας να σπέβδουν στο σημείο του δυστυχήματος, συλλέγοντας στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο. Έκοψε ταχύτητα όταν είδα το τροχαίο και σταμάτησε. Απλά τα κορίτσια τρομάξανε και δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και με τρακάραν. Και μετά πήγα να δω τι συμβαίνει, αν μπορούσα να βοηθήσω κάτι. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στο οδόστρωμα υπήρχαν λάδια σε μεγάλη έκταση, ωστόσο κανείς μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να απαντήσει για το αν τα λάδια στο οδόστρωμα προϋπήρχαν του θανατηφόρου ή όχι. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί, ανεβάζοντας πλέον τη λίστα των νεκρών της ασφάλτου στους 38 από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα. Η μηχανή ήταν πεσμένη στη μέση περίπου του οδοστρώματος, ενώ λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε τροχαίο υλικών ζημιών μεταξύ δύο οχημάτων.